Εδώ είμαστε κανονικά στο στούντιο, εδώ στον Λίμπερο, ακούτε ΠΑΟΚ 24, Δευτέρα 2 Ιουλίου, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ συνεχίζεται, εμάς μας έδιωξαν, γυρίσαμε πίσω, δεν μας θέλαν άλλο. Και θα γίνει ένα παιχνίδι χωρίς εμάς μετά από πάρα πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Δεν μπορούν χωρίς εμάς αυτοί, δε. Με τίποτα. Πάμε μέχρι και τις 2. Αρκετά τα νεότερα στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, αλλά και στην ομάδα βόλεϊ, η οποία έχει κλέψει εντυπώσεις, είναι η αλήθεια, με τις μεταγραφές και με τα ονόματα που ανακοινώνει, αλλά και με το timing. Timing. Κυρίως. Κλείνει ένα ρόστερ νωρίς-νωρίς για όλη τη φιλοσοφία, τις επιλογές και τα λοιπά θα μιλήσουμε στην πορεία. Από το πρωί είναι γνωστό, μια και το ΤΑΠΑΟΚ ανακοινώνει τις μεταγραφές πρωί-πρωί, όλους σχεδόν τους παίχτες που πήρε φέτος. Από το πρωί λοιπόν είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ απέκτησε Βενεζουελάνο κεντρικό, που παίζει και ως διαγώνιος, ο Μάρκες. Τον και ο Τζούρτς παίζει ως κεντρικός. Ναι, τον οποίο μπορείτε να δείτε στο ΠΑΟΚ 24 και τα στοιχεία, το βιογραφικό, αλλά και βίντεο από αγώνες του, για να έχετε μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Θα μιλάει κανονικός ψυχοπάθης. Και Χιμένες έχεις, έτσι. Και Τζούρις και Σαφράνοβιτς. Και Σαφράνοβιτς και Φιλίπποφ. Φιλίπποφ. Ο Φιλίπποφ έκανε καλή χρονιά πέρσι. Γιατί η τελευταία του στον Ολυμπιακό δεν ήταν καλή, είναι η αλήθεια. Δεν γνωρίζει λεπτομέρειες. Θα μας τα πει και στην πορεία ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει όλο αυτό το σκεπτικό. Και βέβαια να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί και ο κόσμος σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στο βόλεϊ με την ομάδα η οποία ετοιμάζεται. Τι να πω, ότι δείχνει καλύτερη από κάθε άλλη. Τώρα είναι θεωρητικό αυτό. Θα δούμε και στην πορεία. Έχουμε λοιπόν και ποδόσφαιρο, έχουμε και βόλεϊ. Πάμε να τα δούμε με τη σειρά. Με μηνύματα επικοινωνούμε, γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 545-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε ή να ρωτήσετε. Δευτέρα σήμερα, 2 Ιουλίου, τελειώνει σιγά σιγά το πρώτο στάδιο προετοιμασίας της ποδοσφαιρικής ομάδας. Μπήκαμε στο μήνα των αγώνων, των πρώτων, ο ΠΑΟΚ που θα περιμένει τη Βασιλεία εκείνη την τελευταία εβδομάδα του μήνα. Η πρώτη πολύ μεγάλη αναμέτρηση για τα προγραμματικά του Champions League. Γενικότερα πολύ μεγάλη αναμέτρηση για τη χρονιά ολόκληρη, μια και είναι μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ η πρόκριση στους ομίλους. Δύσκολος, αλλά είναι μεγάλος στόχος. Ποιο ρε, στο Champions League. Δύσκολος, δεν έχεις να αποκλείσεις τρεις ομάδες. Δεν τους βλέπω ρε. Ναι. Θα πω σε τεφοράρα, εξτρεμάρα, όλα είναι τέλεια. Όταν έχεις να αποκλείσεις τρεις ομάδες για να μπεις σε ομίλους, δεν είναι. Δεν τους βλέπω, σου λέω. Ρε. Δεν υπάρχουν. Ποια βασιλεία, ρε φίλε. Ποια βασιλεία. Υπάρχει ομάδα βασιλεία. Κληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε μέσα στη Manchester City. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Αυτή είναι η βασιλεία. Δεν κέρδισε μέσα στη Manchester City. Κέρδισε μέσα στη Manchester City. Δεν κέρδισε μέσα στη Manchester City. Καλά, καλά. Δεν το πιστεύεις, αλλά κέρδισε. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Αυτή είναι η βασιλεία. Με το που κληρώθηκαν, στον πανικό τους πάνω λένε δεν έχουμε τύχη και πούλησαν τους δύο καλύτερους παίχτες. Ποια βασιλεία τώρα. Έκλασε Μέντες. Φαρτ Μέντα. Που θα λέγαμε αν ήμασταν στην Ολλανδία, αλλά γυρίσαμε. Δεν υπάρχει βασιλεία. Δεν τη βλέπω. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση και όταν τα αντιμετωπίζει. Ενώ οι άλλοι όλοι τα αντιμετωπίζουν σοβαρά τα πράγματα. Εσύ, όχι. Ως, εγώ θα γίνω καραγκιόζης. Φίλαθλος. Ναι, δεν τη βλέπω τη βασιλεία. Είσαι σοβαρός. Όχι, δεν είμαι σοβαρός. Είμαι σοβαρός. Όταν πας στο κλίμα των ημερών. Όταν δεν έχει καρναβάλια. Έχει, πώς δεν. Όταν πας αφιψηλού και δεν είσαι σοβαρός, δεν πατάς. Είμαι σοβαρός, γι' αυτό δεν τους βλέπω. Πήγαινε λίγο συγκρατημένος, πήγαινε λίγο ψηλό outsider. Δεν φοβάμαι κανέναν. Είμαι ο Highlander. δεν βλέπω βασιλεία. Ηλιονούση πούλησε. Τον άλλον Λαμπ, πώς τον έλεγε. Λαγκ. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον πούλησε. Ωραία. Σε λίγο θα πουλήσει και το βασιλιά η βασιλεία. Μόνο και μόνο που παίζει μαζί μου. Το παράτησε τελείως. Σήκω στα κέρια ψηλά. Τώρα κάτι μαύρο και καλά, Ελβετούς. Θα πάρει άλλους. Μέχρι να γίνουν θα τους έχω ξεπεράσει. Ενώ εγώ
Το πλάνο είσαι μου. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος είμαι. Παλεύω να γίνω ανέτοιμος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια να γίνει. Θέλει λίγο προσπάθεια ακόμα, ναι. Δεν εντάξει, τώρα μόνο έναν έφαγα από το βασικό κορμό. Θέλω να, δηλαδή, να πουλήσω κανένα δύο ακόμα μέχρι να παίξουμε. Ή να γιατί φύγω. Να πουλήσει, δεν πουλείται κανείς. Ε. Ναι, αγόρι, μάλλον σου λέω. Χρειάζεται να κάνω άλλες δύο ματσακουνιές για να μην είμαι έτοιμος. Λοιπόν, θα μείνουμε σε ένα πρώτο κομμάτι έτσι, συμπερασμάτων από το ξεκίνημα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, μια και ολοκληρώνεται σήμερα με ένα φιλικό στις 6 κόντρα στη Νόρτζελαντ της Δανίας. Αυτοί οι μαύροι γρήγοροι μπροστά παίζουν στην Νόρτζελαντ. Έμειναν. Έχουν κάτι γρήγορους, ναι. Θα δούμε στο το αφιέρωμα που κάναμε στο ΠΑΟΚ για να ενημερωθούμε. Για την ομάδα της Δανίας που πέρυσι πρέπει να έβγαλε περίπου 25 over σε 26 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ποδοσφαίρο τους, δε. Αυτό είναι το ποδοσφαίρο τους. Είναι και η συγκεκριμένη ομάδα. Πολύ γρήγορη. Είδα δύο-τρία παιχνίδια τους πέρυσι. Φοβερός ρυθμός. Φοβερός ρυθμός. Εντάξει, ποιότητα δεν είναι κάτι συναρπαστικό, αλλά παίζουν πολύ γρήγορα. Είναι ομάδα με ενδιαφέρον. Απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που βρίσκεται στη φάση όπου προσπαθεί να βάλει στο κλίμα τους 7 νέους παίχτες, τους 2 από μεταγραφή και τους 5 δανεικούς που επέστρεψαν. Ένα ΠΑΟΚ που προσπαθεί να διαπιστώσει πόσο χρόνο χρειάζεται ώστε τα βαριά κορμιά της ομάδας και η πιο μεγάλη ηλικία έτσι λίγο να βρουν τα πατήματά τους. Είναι λίγο σφιχτή. Στο δεύτερο στάδιο. Ναι. Έναν ΠΑΟΚ που προετοιμάζεται για τη Βασιλεία, κυρίως προετοιμάζεται, το λένε όλοι. Έτσι, δεν είναι μια προετοιμασία όπως παλιά για όλη τη χρονιά κτλ. Είναι η Βασιλεία ο στόχος. Αν περνάμε, θα προετοιμαστεί η ομάδα σε ρυθμούς αγώνων. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Ναι. Και μετά θα ψάχνει τα κενά διαστήματα για να δουλεύει το φρεσκάρισμά της. Όπως κάνουν όλες οι ομάδες του πλανήτη που είναι σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Ένας ΠΑΟΚ που με τα γραφικά εξακολουθεί να ψάχνεται, έχει αργήσει στην υπόθεση του ΦΟΡ, όπως δεν όλοι το γνωρίζουν. Εντάξει, είναι μέσα στο ρεπορτάζ. Εγώ αρνούμε να μιλήσω για μεταγραφικά άλλου, δεν βαριέμαι. Εντάξει, είναι μέσα στην καθημερινότητα του καλοκαιριού και τα και μεταγραφικά του. Και του Γενάρη και του όποτε έχει μεταγραφική περίοδο, είναι μια μαρτυρική εποχή για τον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ που περιμένει τον πρώτο του σκόρερ να μπει αυτές τις επόμενες ημέρες. Που αποκλειστήκανε, γιατί αλλιώς θα κλαίγαμε με μαύρο δάκρυ. Ένας ποδοσφαιριστής που από ό,τι καταλαβαίνουμε θα έχει μεγάλη διάθεση να δείξει ότι δεν άξιζε να παίξει μόνο 3 λεπτά στο Μουντιάλ. Εντάξει, αυτό το ζώο τώρα ο προπονητής τους, δηλαδή τρως γκολ. Πρέπει να κερδίσεις για να περάσεις και δεν βάζεις δεύτερο φόρ. Κάνε το ρωτέο. Τι φοβάσαι, αν φας 5. Ναι, ωραία, μπορεί και να φας 5. Παίζει με τη Βραζιλία, έχεις ένα τέτοιο φόβο. Ε? Αν ανοίξει το ματσάκι. Και τι έγινε, Μίτσο? Ποια η διαφορά? Να αποκλειστείς λίγο αξιοπρεπώς από το να αποκλειστείς ενώ έχεις ξεφτυλιστεί, ξέρω εγώ. Δεν παίξεις, το πιστέψαν. Απλά να αποκλειστείς, επιλέγεις. Ναι, δεν το πιστέψαν, εντάξει. Ναι. Για τον Περίγιοβιτς όμως νομίζω ότι είναι καλά τα δεδομένα. Έτσι πιστεύουμε. Ότι τον έχουν φορτώσει έτσι πολύ καλά για να μπει στον ΠΑΟΚ φορτωμένος. Και με πολύ καλή διάθεση, μια και ήθελε να μπει ακόμα νωρίτερα. Ήθελε να μπει. Να απουσιάσει πιο λίγες ημέρες, αλλά okay, δεν υπάρχει λόγος, από την ομάδα τον ειδοποίησαν ότι θα πάει μαζί του την άλλη Κυριακή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα έρθει απ' έξω ή θα ταξιδεύει μαζί μας? Μαζί, τι. Αποστόλη ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που μικροπροβλήματα τα έχει. Λίγο Βιερίνια, λίγο Χατσερίδης, λίγο Ζαμπά. Λίγο Χαρίσης, λίγο. Έχει μια-δύο. Εντάξει. Δεν είναι μικρά, κάτι είναι φοβερό. Προστατεύει τους παίκτες γιατί μια θράση τον πετάει εκτός παιχνιδιών. Για τους δύο βεβαίως, Ζαμπά και Χατσερίδη που είναι νέοι, είναι χάσιμο χρόνο, είναι χάνεται πολύτιμος χρόνος. Το να μην παίξουν σε ένα φιλικό για να προσαρμοστούν ακόμα καλύτερα. Δύο παίκτες που έχουν πολλά κοινά σημεία, μια και είναι νέοι και υπάρχει και θέμα γλώσσας, το οποίο λίγο τους εμποδίζει να επικοινωνήσουν τον προπονητή. Αυτό που είδαμε προχθές με τον Ζαμπά και τον Ιταλό τον Μπάτσι να τον κοουτσάρει στο φιλικό είναι δείγμα του ότι ο ΠΑΟΚ βιάζεται και θέλει να κερδίσει χρόνο στην προσαρμογή του ποδοσφαιριστή, για τον οποίο μιλήσαμε και πολλές φορές και από την Ολλανδία και σήμερα θα το επαναλάβουμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε δει και κυριαρχούν στον νεαρό Βραζιλιάνο.
τον οποίο δυστυχώς δεν θα δούμε σήμερα, μια και έχει ένα πρόβλημα, όπως και θα δούμε και τον Χατσερίδη και τον Ελ Καντουρί, που γιατί να μην θεωρηθεί μια μεταγραφή. Γιατί ένα... δεν έχει ρόλο βασικά. Με ένα μεγάλο που λένε, εντάξει. Πώς δεν έχει ρόλο. Αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το δεύτερο δεκάρι. Και νομίζω ότι θα έρθει ο χρόνος που θα δοκιμαστεί μαζί με τον Μπέλκα παίζοντας τα άκρα. Ναι, εννοείται. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου. Μα δεν έχει επιλογή άλλη ενώπιση των παιχνιδιών. Αυτή είναι. Μας εξήγησε βέβαια κάποια μέρα, νομίζω δεν έγινε δημόσιο αυτό. Όχι, όχι, μεταξύ μας μιλούσαν. Μπράβο, ότι τον βλέπει ή κυρίως ή μόνο στα αριστερά. Ναι, γιατί δεν έχει την έκρηξη ναι. για παίκτη γραμμή. Είναι το ίδιο πράγμα με τον Μπίσεσβαρ. Ναι, σωστό. Απλά ο Καντουρί τακτικά είναι πιο σωστό από τον Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ ποιοτικά στην ασίστ τέλος πάντων κυρίως το έχει περισσότερο. Ο Μπίσεσβαρ υστερεί πολύ στο παιχνίδι χωρίς μπάλα. Χωρίς μπάλα, εκεί είναι αδύναμος. Ο Καντουρί το έχει αυτό. Αλλά τι γίνεται τώρα. Έχουμε δύο παίκτες που είναι στα ίδια στοιχεία. Δηλαδή δεν είναι πολύ γρήγοροι, αν και ο Μπίσεσβαρ στα πρώτα μέτρα είναι. Ωραία. Έχουν όμως εκπληκτική τεχνική που καλύπτει αυτή τη συγκεκριμένη αδυναμία. Mm. Ο ένας είναι πιο δημιουργικός, ο άλλος είναι πιο τακτικός. Και οι δύο βολεύονται να παίζουν αριστερά. Και ο Καντουρί και ο Μπίσεσβαρ. Εδώ λοιπόν το ερωτηματικό είναι, μπορεί ο Καντουρί να παίξει τον ρόλο του Τζάλμα. Δηλαδή χωρίς την ταχύτητα αλλά με την ισορροπία. Εδώ είναι, δεξιά. Ο Λουτσέσκου πιστεύει ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ δεξιά. Καταρχάς, έχουμε ένα θέμα τα πρώτα μάτς που είναι τελική. Για τα πρώτα είναι... μάτς συζητάμε τώρα. Ναι. Εντάξει. Και ένα θέμα η χρονιά ολόκληρη. Πιστεύω ότι μέχρι παραμονές του αγώνα με τη Βασιλεία θα παίζεται μία θέση στην δεκάδα. Αυτή του δεξιού χαφ. Αυτή θα είναι του δεξιού χαφ. Χαφ εξτρέμ, ναι. Άρα εκεί θα πρέπει να δοκιμάσει. Και νομίζω ότι ο Ελ Καντουρί είναι μάλλον η ιδανική περίπτωση. Η αναγκαστική θα πω εγώ. Ένας... Με δεδομένο ότι ο Ζαμπά δεν μπορεί να είναι έτοιμο στο τακτικό κομμάτι και το ψυχολογικό ναι. μέχρι τότε. Ένας προχθές μου έλεγε ένας που τον σεβόμαστε όλοι, τέλος πάντων δεν είναι ανάγκη να πούμε το όνομά του, ότι θα παίξει ο Λάμπρου, μην φοβάσαι. Πραγματικά ο Λάμπρου πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά έχει κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη σε όλους που δεν τον βλέπαμε ίσως στον Πανιόνιο. Τον βλέπαμε, ρε, απλά δεν πιστεύαμε ότι ναι. μπορεί να τα κάνει αυτά στον ΠΑΟΚ. Αλλά το παλικάρι είναι πολύ αποφασισμένο. Γιώργος Κωστίκος, φίλε, τα λέει καιρό τώρα. Τι λέει, ότι. Ότι ο Λάμπρου είναι top ταλέντο. Ναι, έχει. Ο Κωστίκος έχει μάτι σαφώς. Κάνει την έκπληξη, αλλά τώρα το να φτάσεις να διεκδικείς πρόκριση με τη Βασιλεία και να το βάζεις κατευθείαν είναι λίγο ακραίο. Δεν ξέρεις, αλλά... Είναι λίγο ακραίο, πρόσεξέ με λίγο. Αλλά αν έχει δείξει και αν τον έχει αποδεχτεί η ομάδα, ωραία, είναι και το σωστό. Και ο Ελ Καντουρί δείχνει. Ο Ελ Καντουρί είναι πολύ καλός, δεν φίλε. Και δεν μένουμε στο φιλικό, εμείς έχουμε εικόνα κάποιες προπονήσεις. Στις προπονήσεις, άμα τον δείτε, θα πάθετε σοκ. Θα λέτε, δεν γίνεται αυτός ο παίκτης να μην έχει παίξει. Παρεξηγημένο τώρα. Ναι. Πολύ λάθος εντύπωση από όλους. Ναι. Πολύ λάθος εντύπωση. Ο Ελ Καντουρί θα είναι πολύ μπροστά αν έπαιζε στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Και δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ, επειδή έφυγε ο Ελ Καντουρί, βγήκε τον εαυτό του. Δηλαδή, αλίμονο. Σκεφτείτε όλους τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Μήνα Σεπτέμβριο, όλους. Και μήνα Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Είναι όλοι πάνω 50%. Έτσι ήταν και ο Ελ Καντουρί. Ατύχησε να τραυματιστεί και έμεινε πίσω. Και έπεσε πάνω και υπάρχει αρασμένη εντύπωση ότι αυτός στερούσε από την ομάδα την έκρηξη, την ποιότητα, την τακτική. Δεν ξέρω τι στερούσε. Ρε, είναι απίστευτος παίχτης τώρα. Άστο. Το παιδί είναι, ψυχολογικά ήταν πίσω κυρίως. Αυτός αν βρει ρόλο, πλάκα θα σπάει εδώ πέρα. Πλάκα. Στον γκολ δεν είναι πολύ καλός. Πέρα από το ότι προχθές κατάφερε έβαλε δύο γκολ. Ούτε στην ασίστ είναι καλός. Αν και πέρσι το κρεμάσανε συμπαίκτες του. Δηλαδή έχει 7-8 ασίστ στον γκολ. Δηλαδή που δεν έγιναν γκολ από τους συμπαίκτες. Γιατί υπάρχει και αυτή η στατιστική. Αλλά είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Πολυτέλεια για μια ελληνική ομάδα. Ο Ελ Καντουρί, που λέγαμε ότι μπορεί πράγματι να βάλει υποψηφιότητα για να παίξει δεξιά. Σε σεντερφόρ μπορεί να παίξει. Χωρίς γκολ σεντερφόρ. Εντάξει, επειδή είναι κενό εκεί. Μιστακίδης εκεί. Μιστακίδης. Τον είχαν τάξει και αυτό στον Παναθηναϊκό. Ευτυχώς, ναι, το ξεχάσανε, το αφήσανε. Πιστήκαν ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ως ενδεχόμενο. Το ξέχασε και ο Παναθηναϊκός. Για να τελειώσουμε αυτό το ανέκδοτο της πιθανής παραχώρησης. Ανέκδοτο είναι και του Κουλούρη η υπόθεση, εντάξει. Ναι, γενικά η κατάσταση αδερφόρη είναι, δηλαδή, είναι λίγο... πριν. Άσε, θα το βάλουμε κάτω μετά το διάλειμμα. Πρώτη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Στέλνετε και εσείς ήδη πολλά μηνύματα. Θα ακούσουμε και τον Μάτος να μας λέει 2-3 πράγματα από όλα όσα βιώνει. Ένας ευτυχισμένος ποδοσφαιριστής, γιατί πράγματι ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι ένας ευτυχισμένος ποδοσφαιριστής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τον Μάτος
πλέον να. Αυτό είναι off the record. Να πιστεύει ότι θα σταματήσει μετά τα 38 του. Έτσι, δηλαδή να είναι σίγουρος ότι θα πλησιάσει τα 40. Και αφού σταματήσει να ονειρεύεται πώς θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό λέμε ότι μιλάμε για έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, ένα ευτυχισμένο ποδοσφαιριστή που ο ΠΑΟΚ του τα παρέχει όλα και ζει πολύ καλά η οικογένειά του εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό να κρατήσουμε και όλα τα άλλα τα οποία μας είπε για πρόσωπα, για τον προπονητή, για τον Χατσερίδη, για την ομάδα, για τα περσινά βεβαίως. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα για να έρθουμε και να ξεκινήσουμε με τον ΠΑΟΚ και όσα συμβαίνουν, όσα θα δούμε σήμερα στο τελευταίο φιλικό του πρώτου σταδίου προετοιμασίας. Από σήμερα. Περίμενε. Να πω για τα διαρκεία θέλω. Περίμενε. Δίνουμε δύο εισιτήρια για το Σάββατο 7 Ιουλίου, το Σάββατο αυτό δηλαδή. Εντάξει. Ο Σούφου ΠΑΟΚ Επανομής και Περέας, ο Καραφλός δηλαδή, και τα άλλα τα παιδιά. Εντάξει. Γιορτάζουν 10 χρόνια και έχουν στον Πιτσόμπαρο Βάλτος στον ποταμό της Επανομής, που έχει γίνει πολύ μάστη τελευταία. Εντάξει. Έχουν συναυλία, τα μωρά στη φωτιά. Βάλε μωρά στη φωτιά να ακούσουμε. Βάλε ρε Χριστάρα. Έτσι, μπράβο, να βάλετε ακουστικά επιτέλους. Γιατί δεν βάζω ακουστικά. Τα μωρά στη φωτιά λοιπόν. Στις 7 Ιουλίου, 10 χρόνια Σούφου ΠΑΟΚ Επανομής και Περέας γιορτάζει, κάνει το γνωστό πάρτι κάθε χρόνο. Τώρα συμπληρώνει τα 10. 10 ευρώ είσοδος με μπύρα, τζάμπα πράγμα δηλαδή. Εντάξει. Και μου γράφει από κάτω, πες τα όπως θες. Αυτό έλεπε να τα πω όπως τα λες εσύ. Και δηλαδή αυτό είναι κατεύθυνση, φίλε. Κανονικά. Ωραίο το παρτάκι, μωρά στη φωτιά μπαντάρα. Δικιά μας μπάντα. Τότε που η Θεσσαλονίκη ήταν ροκ. Και θα ξαναγίνει. Και τώρα μπορείς να πεις για τα διαρκές πάει ΠΑΟΚ. Δύο εισιτήρια δίνουμε, FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας στο 54526. 1,24 χρέωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Λοιπόν, από σήμερα μέχρι 20 Ιουλίου η πρώτη περίοδος διάθεσης διαρκείας και ανανέωσης θέσεων. Λίγο στο σποτάκι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της ΣΟΡΙ κιόλας, δεν είναι κατανοητό ότι τα διαρκείας ισχύουν και για τους ομίλους όποιες διοργάνωσης και αν παίξει ο ΠΑΟΚ. Γιατί στο σποτάκι λέει μέχρι και, το είναι λίγο μπερδεμένο. Τα διαρκείας συμπεριλαμβάνουν εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος, εντός έδρας κυπέλου, εντός έδρας φιλικούς, εντός προκριματικούς, εντός οποιοδήποτε ομίλου. Και είναι γνωστό, αν δεν έχετε ενημερωθεί, για τα πιο φθηνά που απασχολούν φυσικά και τους περισσότερους, της θύρας 4 ή της 7, η τιμή για όσους ανανεώνουν τη θέση τους είναι 100 ευρώ. 140 αν θέλει κάποιος να αγοράσει καινούριο διαρκείας στα πέταλα. Από εκεί πέρα στην 5-6, 195 ανανέωση, 250 το κανονικό ας πούμε. Και στο σκέπαστρο έχει 310 ευρώ, 450-490 για ανανέωση και από 380 για κανονικό 530. Τι εννοεί θύρα ένα χαμηλής ορατότητας? Όταν πίνεις πολύ, ναι. Εντάξει, και δεν βλέπεις, αυτό το πράγμα κόβεται στην τιμή. Δηλαδή δεν είσαι κάγκελο, λέει χαμηλής ορατότητας. Αυτό στη πρέπει να είναι, Δημήτρη μου. Μπράβο. Αυτά που είναι χαμηλά, ρε. Οι τρεις πρώτες σειρές πρέπει να είναι. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Αυτά είναι παντού όμως. Είναι κάποια παρέα που πίνει ντουμάνια και σηκώνεται κατά σύννεφο, εκεί να είναι χαμηλής ορατότητας. Όχι, ρε. Είναι οι τρεις πρώτες σειρές προφανώς. Αυτό ισχύει και για την 5-6 και για την 4. Εκεί είναι μονίμως χαμηλής ορατότητας. Δεν αλλάζει αυτό. Λοιπόν, ναι. Με την ευχή να μην χάσουν παιχνίδια φέτος οι φίλαθλοι στην Τούμπα. Αυτό είναι 100 ευρώ στην 4. Είναι χαμηλής ορατότητας. Τι ωραία είναι. Εντάξει. Πόσο μου λείπει και αριστερά κάτω να πάω καμιά φορά, ρε φίλε. Και δεν πας. Και δεν θα βγω ποτέ. Αυτά με την διάθεση μέχρι 20 Ιουλίου οι ανανεώσεις. Και μετά είναι για όλες τις θύρες. Πάμε σε μηνύματα για να μας βάλουν στο κλίμα, για να πούμε 2-3 πράγματα παραπάνω για την ομάδα.
Ο 638 γράφει: μόνο σε μένα αρέσει η ιδέα να δοκιμαστεί ένα 4-3-2-1 με Κάνιας, Χαρίση, Μαωρίτσιο, Ελκαντουρί και Πέλκα. Δηλαδή για μια πεντάδα χαφ χωρίς εξτρέμ. Αυτό είναι ουσιαστικά 4-4-2 ρόμβος που λέει. Με τρεις χαφ, δεκάρι και δύο φορ. Ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ρόστερ όπως είναι τώρα, προφανώς για το φύλλο. Αλλά οφείλουμε να πούμε ότι ο προπονητής σε αυτό το πρώτο κομμάτι δεν έχει δοκιμάσει το οτιδήποτε άλλο, το παραμικρό δεν έχει δοκιμάσει από το γνώριμο του σχηματισμού, τον οποίο είδαμε και πέρυσι. Το έχουμε ξαναπεί ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι, πώς το λένε, δομημένο για 4-4-2 ρόμβο. Με τόσα οχτάρια και δεκάρια. Δεν αλλάζει. Ναι. Δεν αλλάζει ο προπονητής. Αυτό που δούλεψε, αυτό που πέτυχε, αυτό συνεχίζει για να βάλει και τους νέους μέσα στο κλίμα. Τώρα το Κάνιας, Χαρίσης, Μαουρίτσιο σε ένα καθαρό 4-3-3. Δηλαδή είναι στη φάση όπου ψάχνει να βρει τα εξτρέμ τα οποία θα παίξουν. Προφανώς ο φίλος το λέει, επειδή δεν έχουμε εξτρέμ πρώτης γραμμής, το λέει αυτό. Αλλά με αυτή την κίνηση ακυρώνεις Λιμιό, ακυρώνεις Λάμπρου, δηλαδή τους δύο εξτρέμ της Εθνικής Ελπίδων, τους ακυρώνεις. Δεν είναι προπονητής που θα αλλάξει, που θα δοκιμάσει πολλά πράγματα. Είναι συντηρητικός, επιμένει σε αυτό που ξέρει, το πετυχημένο. Εντάξει, αλλά ως ιδέες και ως απόψεις ο καθένας. Πάμε. Ναι, για τον Ελκαντουρί σαφώς γράφει φίλος. Δεν γίνεται κάποιος να μην είναι καλός και να έχει παίξει σε Τωρίνο και Νάπολη. Φυσικά. Στην Νάπολη που πάει, λέει ο Καρνέζης. Τέτοια πρόοδο. Δεξί χαφ, βασικός, θα παίξει ο Λιμιός, σημειώνει ένας φίλος. Εδώ θα είμαστε και θα το δεις. Έχει παίξει και πέρυσι, ξέρει τη θέση. Εντάξει. Δεν αποκλείεται. Καλώς ήρθατε, γράφει ένας άλλος φίλος. Τώρα, για την προετοιμασία. Είπαμε αρκετές φορές, μια συνέχεια, μια προσπάθεια του Λουτσέσκου να βάλει στην ομάδα τους 7 νέους παίχτες. Τελικά δεν είναι λίγοι όταν μιλάμε για το 1 τέταρτο του ρόστερ, το οποίο είναι καινούργιοι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι λίγοι, είναι αριθμός. Και θέλει προσπάθεια να μπουν στο κλίμα, στις απαιτήσεις, στο πνεύμα, και ο καθένας μονομένα και όλοι μαζί. Δεν σημαίνει ότι έπαιζε ο Κίτσκι στον ΠΑΟΚ και ότι δεν θέλει χρόνο να προσαρμοστεί στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ή ο Χαρίσης ή ποιος άλλος. Σε αυτή τη φάση είναι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Γράψαμε και χθες για τη φυσική κατάσταση, όπου δεν νομίζω ότι μπορείς να πεις ότι ήταν αυτή η εβδομάδα η πιο σκληρή που έχουμε δει σε επίπεδο προπονήσεων. Δεν ήταν τόσο σκληρή. Βεβαίως υπάρχουν και ρεπό, μια και ήταν και η λέξη που κυριάρχησε και πέρυσι, το ρεπό. Δεν ήταν μόνο τα ρεπό βέβαια πέρυσι το οποίο πήραζε, έτσι. Ήταν όλο το πρόγραμμα. Φυσικά και ο Λουτσέσκου έχει δώσει πρωινά ρεπό μετά από μάτς, όπου στα παιχνίδια αυτό που ίσως δεν έχει σημειωθεί είναι ότι παίζουν 45 λεπτά και μετά όλοι κάνουν και έξτρα πρόγραμμα, έτσι. Δεν είναι μόνο 45 λεπτά συμμετοχή. Και φυσικά έχει και ρεπό μετά από διπλές πολύ δυνατές προπονήσεις, όπου έχει και δύναμη μέσα στο πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές, και επειδή εμείς δεν βγάζουμε συμπεράσματα, ρωτάμε και πάντα συγκρίνουμε, δεν έχουν καμία ανησυχία για τη φυσική κατάσταση. Αυτό δεν τους ενοχλεί στο τεχνικό team και στον Λουτσέσκου. Είναι όλα υπό έλεγχο και από τις μετρήσεις και από επίπεδο δουλειάς. Φυσικά θα ήθελε ο προπονητής να έχει και άλλες λύσεις στην επίθεση. Ο προπονητής ο οποίος κάποια στιγμή είχε, για να φανταστείτε, είχε αποχαιρετήσει τον Κουλούρη, έτσι. Αγκαλιαστήκαν, φιληθήκανε, πήγαινε να πάρεις παιχνίδια, είναι καλό για σένα. Δεν μπορούσε όμως να φύγει ο Κουλούρης, δηλαδή όταν έχεις μισό επιθετικό,
Το μισό για τον Μιστακίδη δεν πάει στο ότι είναι κακός παίχτης. Ίσα ίσα είναι γνωστό ότι τον πιστεύουμε πάρα πολύ και τον εκτιμούμε πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Το μισό είναι ότι είναι σε μια φάση δοκιμασίας να πείσει και να δείξει ότι είναι και καλό σεντερφόρ. Εκεί πάει το μισό. Όταν δεν έχεις άλλες λύσεις, φυσικά θα έρθει και ο Κουλούρης, του οποίου μυαλό το Κουλούρη, πού να είναι τώρα, ξέρω πού να είναι. Στον Ατρόμητο είναι, στον ΠΑΟΚ είναι, στο μέλλον του είναι, είναι λίγο μπερδεμένο. Το χειρότερο από όλα, Δημήτρη, είναι το εξής. Ο Λουτσέσκου έπρεπε να υποστηριχτεί. Εντάξει, αν τα βάλουμε κάτω. Πρώτα απ' όλα, ο Λουτσέσκου έχει κάνει μια έξοχη σεζόν. Και το βασικότερο για μένα, δεν έκανε δημόσιες σχέσεις. Δηλαδή, στη φάση που γινόταν μακελιό, ο Λουτσέσκου βγήκε μπροστά και έκλεισε πόρτες, επιβεβαιώνοντας ότι είναι άνθρωπός σου, της οικογένειας. Μετά από αυτό λοιπόν, έπρεπε ο ΠΑΟΚ, ο οργανισμός, ο μηχανισμός, να του εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Να κλείσει παίκτες όταν θέλει, να μην φύγουν αυτοί που θέλει. Ωραία, να γίνεται η δουλειά όπως πρέπει. Σήμερα που μιλάμε, για πολλωστή φορά δεν γίνεται η δουλειά όπως πρέπει. Και επειδή η ασφάλεια των χρημάτων θα βγει σε κάποια φάση, πω και θα κάνει μεταγραφές, εντάξει. Αλλά περνάει μεταγραφές. Ο χρόνος που χάνεται δεν αγοράζεται, παιδιά. Τα λεφτά δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα. Εντάξει. Και το χειρότερο όλων από όσα συμβαίνουν, όλων, είναι ότι απαξιώνει τον προπονητή στα μάτια της ομάδας, του γκρουπ που ο ίδιος έφτιαξε. Αν δεν το καταλάβουν αυτό στον ΠΑΟΚ, δεν θα δούμε ποτέ χαΐρι. Θα είμαστε καλύτεροι γιατί είμαστε μπροστά από τους άλλους, ξεκάθαρα, θα είμαστε καλύτεροι, φέτος, αλλά σε βάθος χρόνου αυτή η παθογένεια θα καλύψει το έδαφος που έχουμε κερδίσει. Και κανένας Λουτσέσκου δεν μπορεί μια ζωή να ανέχεται αυτό το πράγμα. Θα ξυπνήσει ένα πρωί και θα πει χάρηκα πολύ, τα λέμε, εντάξει, bye bye. Και μετά τη χρονιά που έκανε ο Λουτσέσκου, σε τρεις μέρες θα έχει ομάδα. Σε τρεις, όχι τέσσερις. Λοιπόν, εντάξει, ένα θέμα συνεννόησης υπάρχει. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ίσχυσε το ότι ο Λουτσέσκου είναι πάνω από όλους και αυτός αποφασίζει και οι απαιτήσεις του και τα θέλω του. Δεν έχουν ισχύσει αυτά. Δεν έχει δυστυχώς επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο. Και εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι ούτε οι μεταγραφές, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι ότι αυτός έβαλε πλάτη, επιτέθηκε σε αυτούς που μας στήσανε πέρσι. Ήταν αυτός που επικοινωνιακά χειρίστηκε πιο έντονα την όλη ιστορία. Εντάξει, μπήκε στο πετσί του ρόλου του και τον κρεμάει η ίδια οικογένεια. Αυτό είναι εμένα που με ενοχλεί. Γιατί ο επόμενος θα σου πει σιγά, να. Ποιος τώρα, κάνω εγώ δημόσιες σχέσεις, θα πηγαίνω ξέρω εγώ στο Καραϊσκάκι, θα κάνω στις δηλώσεις να πούμε σε δημόσιες σχέσεις, ποιος ξέρει τι μπορεί να κάτσει, θα πηγαίνω, θα λαϊκίζω δεξιά και αριστερά, θα το παίζω όμορφος, ωραία, δεν θα κλείσω καμιά πόρτα και την άλλη μέρα θα έχω δουλίτσα. Ήθελε μια καλύτερη συνεννόηση στα κενά της ομάδας, που δεν ήταν πάρα πολλά, μια καλύτερη συνεννόηση στον κορμό να μην πειραχθεί, μια καλύτερη συνεννόηση σε αυτούς που έπρεπε να φύγουν και δεν έχουν φύγει. Χρειάζονταν και καλό θα είναι να βρεθεί όσο δυνατό πιο σύντομα. Τώρα, ο Άρντα αν υπολογίζεται, ρωτάει φίλος, ο Άρντα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι παίκτης προς πώληση. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, φίλοι οι οποίοι διεκδικούν εισιτήρια για το Σάββατο. Ναι, το μήνυμα δεν διαβάζεται του Δημήτρη. Άσο τώρα, δεν είναι. Είναι προσωπικό. Προσωπικό για άλλους ανθρώπους. Σήμερα στις 6 ΠΑΟΚ Νόρτζελαντ χωρίς τον Ελκαντουρί, που είχε ένα χτύπημα το περασμένο φιλικό, χωρίς τον Ζαμπά, χωρίς τον Χατσερίδη που έχει ένα διάστρεμα, με Βιερίνια όμως επιστρέφει ο αρχηγός της ομάδας που προφυλάχθηκε λόγω νεοχλήσεων στο δικέφαλο. Ο Ζαμπά θα ήταν καλό να παίξει.
θέλει χρόνο με την ομάδα να βρεθεί. Για άλλη μια φορά λέμε για τον Βραζιλιάνο, αυτό που βλέπουμε από την πρώτη ματιά ξεχωρίζει. Λες 19-20 χρονών πόσο είναι, δεν έχει καμία σχέση η σωματοδομή του με 19-20 χρονών που βλέπουμε στον ΠΑΟΚ, στη Γάνδη που είδαμε κτλ. Το παιδί είναι χτιστό, είναι θηρίο, μυϊκά είναι πάρα πολύ δυνατός. Τα πατήματά του, τα τρεξίματα, η έκρηξη, το sprint είναι εντυπωσιακά. Η τεχνική δεν είναι κακή. Η τεχνική ατομική δεν είναι κακή. Τελειώματα προσεκτικά, σέντρες καλές. Άλλο καλό τελείωμα και άλλο να έρχεται στον γκολ. Στον γκολ δεν έρχεται εύκολα, δεν είναι το πλεονέκτημά του. Δουλειά θέλει και αυτό, συγχρονισμό θέλει. Το goal, δεν έχει κακά το τελειώματα. Goal, ταλέντο είναι πιο πολύ, να το μυρίζεις. Είναι και κινήσεις, δε φίλε. Ναι. Αν εσύ δεν έχεις μάθει να συγχρονίζεσαι και να ξέρεις πού θα πατάς, ειδικά ο πλάγιος, είναι τεράστιο θέμα συγχρονισμού. Mm-hmm. Τεράστιο θέμα συγχρονισμού, δεν είναι δηλαδή απλό. Και είναι και βέβαια από ποια πλευρά παίζεις. Δηλαδή ο δεξιοπόδαλος Ζαμπά που παίζει δεξιά, δεν είναι εύκολο να βγει στον γκολ. Πιο εύκολο είναι άμα παίζει αριστερά. Αυτό ισχύει με όλα τα ανάποδα πόδια γενικότερα. Καλά πρώτα στοιχεία, καλά βασικά στοιχεία, καλές αρχές, καλό σώμα. Και πολλή δουλειά, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν όλα αυτά κοστίζουν τόσο, δεν μπορείς να κάνεις εκτίμηση, θα φανεί στο μέλλον. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά, θέλει υπομονή. Και τύχη, σαφώς. Και τύχη παίζει ρόλο. Για το Χατσερίδη σαφώς θα έχει δυσκολίες και λόγω σώματος και λόγω απαιτήσεων και λόγω γλώσσας. Λόγω προσαρμογής ποδοσφαιρικής, γιατί άλλο πράγμα παίζουν στην Ουκρανία και άλλο πράγμα παίζουν εδώ. Θέλει πολύ χρόνο, θα ήταν καλό να μην χάνει καθόλου χρόνο, ούτε παιχνίδι, ούτε 45 λεπτά, το οτιδήποτε. Θα χάσει σήμερα ένα μάτς λόγω διαστρέματος. Και από εκεί πέρα, για άλλη μια φορά να τονίσουμε για τους δανεικούς, την ευχάριστη έκπληξη του Λάμπρου που έδειξε πιο έτοιμος από ό,τι όλοι υπολόγιζαν. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Ο Κίτσιο αποτελεί μια σταθερά. Ο Χαρίσης έχει... Είναι βελτιωμένος. Έχει έρθει πλέον, είναι σταθερός. Δηλαδή είναι... Έτσι ήταν πάντα. Δεν ήταν δηλαδή... Απλά επειδή είναι δικό μας παιδί και είναι από τη Μενεμένη, τον ξεσκίζαν όλοι. Μια χαρά είναι ο Κίτσιο. Ο Χαρίσης έχει ευκαιρία. Έχει ευκαιρία να πάρει χώρο, και, χρόνο και στο ρόστερ. Και το Χαρίς είναι θέμα μυαλού πλέον. Και ο Μιστακίδης, εντάξει, δοκιμάζεται και παίζει συνέχεια ως επιθετικός. Έχει χάρισμα στο γκολ. Το ξέρουμε, το επιβιώνει σε κάθε προπόνηση. Δεξί πόδι, αριστερό πόδι, κεφάλι, θέση, τοποθετήσεις, αέρας, αυτοποίθηση. Το γόνατο δεν τον ενοχλεί. Είναι πραγματικά καλά. Καλά είναι ο Μιστακίδης. Και ο Ερίκε, είδατε και χθες το βίντεο. Θέλει δουλειά. Θέλει και μιλητό και στο γήπεδο να καταλάβει, να βγάλει τα προτερήματά του για την ομάδα. Να ερεμήσει το κεφάλι, να καταλάβει τι συμβαίνει. Έχει πάρει τα μηνύματα ότι δεν είναι επέστρεψη και έφυγε ο κάμπος, άρα η θέση είναι κλειδωμένη από σένα. Κάθε άλλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θέλει πολλή δουλειά για να μπει στο κλίμα και σε απαιτήσει του προπονητή. Λοιπόν, μηνύματα. Μια παράμετρος βασική για τον Μπρίγκοβιτς, γράφει φίλος, είναι και η τρέλα του να παίξει εναντίον της Ελβετίας. Βλέπω να την πληρώνει η Βασιλεία. Η ομάδα έχει πολλές επιλογές στα εξτρέμ, αριστερά, με τους παίκτες να συγκλίνουν μέσα. Ναι. Γενικώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει αριστερά πόδια, έτσι δεν έχει αριστερό. Είναι μόνο ο Μπαλογέννης. Ναι. Σε αντίθεση με δεξιά, όπου λόγω έλλειψη αριστεροπόδαρου έχουμε θέμα, γράφει φίλος. Εντάξει, τώρα το βλέπεις πολύ ανάποδα. Έχει δεξιά. Πώς δεν μπορεί να παίξει. Κάθε δεξιοπόδος μπορεί να παίξει και δεξιά. Ναι, τα δημοσιογραφικά κλισέ, λέει, γράφει φίλος, ότι υπάρχουν πάντα. Δεν θα αργήσει να ακουστεί από συνάδελφό σας για τον Ζαμπά ότι είναι ο Εμπαπέ των φτωχών. Εμένα λέει. Τι είναι. Επειδή λέω τον Κίτσιο Καρβαχάλ των φτωχών. Ναι, ο Εμπαπέ των φτωχών. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ακούσουμε και τον Μάτος να μας εξηγεί πόσο έχει δεθεί
με αυτή την ομάδα σε τέτοιο βαθμό που πλέον όχι μόνο δεν σκέφτεται να φύγει ως ποδοσφαιριστής, αλλά ούτε και ως βετεράνος δεν θέλει να φύγει. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, εδώ από Θεσσαλονίκη, κανονικά. 6 ώρα Ελλάδας, ΠΑΟΚ Νόρτζελαντ, τη τρίτη ομάδα της Δανίας, με βάση την περσινή κατάταξη. Παίζουν στο Europa League, παίζουν νωρίς με την Cliftonville από την Βόρεια Ιρλανδία. Οι παίχτες που ξεχωρίζουν και λέγαμε νωρίτερα είναι Γκανέζοι. Αυτοί που κάνανε πέρυσι πολλά ωραία πράγματα από το roster της ομάδας. Δηλαδή είναι ένας δεξιός εξτρέμ Ασάντε, πολύ καλός, και ένας Ντόνιοχ Σέντερφορ. Στην επίθεση αυτοί οι δύο είναι οι μαύροι που κάνουν τη διαφορά μπροστά, που τους είχαμε δει και πέρυσι τηλεοπτικά. Ο αρχηγός τους είναι από τους πιο έμπειρους. Αυτός είναι μεγαλύτερη αξία ποδοσφαιρική, όπως βλέπουμε εδώ, ο Γένσεν. Είναι μέσος και από εκεί πέρα είναι μια πολύ γρήγορη ομάδα, η οποία έχει δώσει ήδη και φιλικά, είναι λίγο πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Και θα τους δούμε απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος στο ένα ημίχρονο θα έχει Βιερίνια, Κρέσπο, Μιχόγεβιτς, Κίτσιου, Σάχοφ, Μαουρίτσιο, Πέλκα, Λάμπρου. Εδώ το αρχές δοκιμάστηκε ο Ζαμπά, θα δούμε ποιος θα παίξει, και ο Μιστακίδης στην επίθεση. Ο Ζαμπά δεν παίξε. Ναι, ήταν χθες σε μια δοκιμή, τώρα δεν μπορεί να παίξει. Και από εκεί πέρα στη δεύτερη εντεκάδα, χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποιοι goalkeeper θα αγωνιστούν, μάλλον η σειρά του Γλύκου είναι και ενός ακόμη. Με τον Παλογιάννη και πάλι αριστερό μπακ, δεξιά τον Μάτος, Βαρέλα Μαλεζά δίδυμο στην άμυνα, Κάνιας Χαρίση, τον Μπίσης Βαρναπέζη δεκάρι, Λιμιού Ενρίκε και τον Κουλούρη στην επίθεση. Αυτές οι δύο εντεκάδες που δοκιμάστηκαν και προφανώς θα αγωνιστούν για τον ΠΑΟΚ σήμερα σε συνθήκες αρκετής ζέστης. Έτσι, έχει αρκετή ζέστη, έχει περίπου 30 βαθμούς στην Ολλανδία. Στο τελευταίο φιλικό δεν θα γίνει αναπροπόνηση. Η ομάδα επιστρέφει αύριο στη Θεσσαλονίκη και ξαναφεύγει την Κυριακή. Για το πώς ξεκινάει η σεζόν, για τα πλεονεκτήματα που έχει ως ομάδα ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα και για πολλά άλλα που έχουν σχέση και με όρη, τέλος πάντων, κράτησε ο Λέο Μάτος τα περσινά, γιατί θα τον ακούσετε κάποια στιγμή να λέει, και ισχύει αυτό, ότι τη βραδιά του κυπέλου, του τελικού, ή και λίγο μετά, επικράτησε ένας ενθουσιασμός για το ότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα τίτλο, γιατί ο ΠΑΟΚ απέδειξε σε όλους πλέον πόσο ανώτερος ήταν ως ομάδα. Αυτό ένιωθαν και οι παίχτες, και έτσι είναι. Αλλά λίγο μετά, πέρασαν οι μέρες, 5, 10, 15 μέρες, περνάει αυτό το συνέστημα και κάνεις απολογισμό και λες πώς χάθηκε αυτό το πρωτάθλημα, τι έγινε. Ακόμα αναρωτιόμαστε. Και εκεί τρελαίνεσαι. Αυτό μας λέει ο Μάτος για το ότι δεν το ζυγίσαμε καλά και στο τέλος και ήμασταν ενθουσιασμένοι, αλλά έπρεπε. Μας βγήκε μετά αυτή η απογοήτευση. Πώς το χάσαμε, τι μας έκαναν, τι έγινε, και μιλάει και για τους αντιπάλους. Και το θέτει προσωπικά για τον κάθε αντίπαλο παίχτη του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Αυτό εκεί ακούστε τι ακριβώς μας είπε στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο Βραζιλιάνος, από τους πιο έμπειρους και σαφώς ποιοτικούς, από τους ηγέτες αυτής της ομάδας. Κάποια στιγμή μας μίλησε για το φαινόμενο οι δύο ηγέτες του ΠΑΟΚ, κάπως έτσι είναι, να είναι τα δύο πλάγια μπακ του, το οποίο δεν συνηθίζεται. Εδώ δεν συνηθίζεται να είναι ένας ηγέτης πλάγιο μπακ. Εδώ μιλάμε για δύο. Οι ηγέτες, αρχηγοί, οι κορυφαίοι, οι πιο ποιοτικοί, οι οργανωτές, οι ψυχές. Τώρα μιλάμε για φαινόμενο. Μάτος Βιερίνια, το οποίο το παραδέχτηκε ο ίδιος, μια και είναι κάτι το οποίο ζει για πρώτη φορά. Νιώθει ότι όλες οι συνθήκες με τις οποίες ξεκινάει ο ΠΑΟΚ είναι ιδανικές για να πετύχει τους στόχους του φέτος. Конечно, будет помогать. Хорошо, что работа продолжает. Мы, например, мы будем играть почти все игроки, которые мы были в прошлом году. Тоже самый тренер, это очень важно. Я думаю, что каждый сезон мы будем сильнее, потому что команда будет еще вместе. Понимаешь, когда много поменять, у нас нет
как мы, работа не продолжает, не продолжает, да. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, γιατί εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει ξαναγίνει αυτό στον ΠΑΟΚ, το να υπάρχει εδώ και δύο συνεχόμενα χρόνια ο ίδιος κορμός. Έχουμε τον ίδιο προπονητή και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει, ξέρουμε τι ζητάει, ξέρουμε το τι θα μας ζητήσει και την καινούργια χρονιά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε σαν σύνολο. Και σε μια ομάδα ποδοσφαίρου είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να δουλεύεις σαν σύνολο. Νιώθετε ότι αυτή την περίοδο προετοιμάζει το ΠΑΟΚ γενικά για τη χρονιά ή ειδικά για τα μάτς με τη Βασιλεία? Да, всё. Конечно, наши, как я могу сказать, цель. Да, цель. Таргет, да. Да, таргет – это первая база, но мы должны приготовить для всей сезон. Понимаешь, работа, которую мы сделали в этой неделе, которую мы начинали тренировать, великолепно, был очень хорош. Сегодня у нас здесь один игры для как играть хорошо и вязать победу. Поэтому думаю, что для всей сезон, это не только для один игры. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι σίγουρα η Βασιλεία, αλλά από εκεί και πέρα αυτό που γίνεται κάθε χρόνο στην προετοιμασία είναι η βάση για όλη τη χρονιά. Προετοιμαζόμαστε για όλη τη χρονιά και σήμερα έχουμε έναν αγώνα, θα δείξουμε το τι έχουμε κάνει και πέρυσι που ήμασταν πάλι η ίδια ομάδα. Από όλα όσα έγιναν πέρυσι, τι πιστεύει ότι είναι το κυριότερο μάθημα που πρέπει να πάρει όλη η ομάδα? Από όλα όσα έπαθαν, όσα έκαναν, όσα πέτυχαν. Κάκι, είναι που είναι. Это все, что случилось последний год, против Олимпиакос, против АЭК, все это ситуации, чтобы не потеряли чемпионат. Что надо остаться в ПАОКе и в команде, как урок? Что надо, чтобы мы научились этого все, что случилось? Смотри, мы научили много, да? Ситуация не, когда момент, который случился, не был очень хорош, потому что мы не узнали, что будет на будущее. В конце года мы выиграли Куба, и мы забыли все, что случилось. Но в этой ситуации мы не можем забывать, потому что было очень серьезно. Что они сделали, это не футбол, это не нормально. Я первый раз живу в этой ситуации. Команда приходит на поле, приходит на поле и не играет. Другие команды, судья, который давает гол, после 5 минут отменит гол. Понимаешь, это вообще не футбол. Но я честно, если я играю в этой команде, эти две оба команды, я стесняю. Стесняешься, да? Я стесняю, потому что они хотели выиграть чемпионат. Как хитрые, понимаешь? Mm-hmm. Они не хотели играть в футбол, нечестно. Они хотели играть с федерацией, с судья. Но это бывает, жизнь бывает. Я, конечно, когда мы жили эту ситуацию, и потом мы закончили чемпион, я был очень рад, и я думаю, что каждый игрок, который был в прошлом году, в этот год будет еще сильнее. Еще сильнее. Окей. Мathame πολλά από αυτόν τον χρόνο. Και δυστυχώς ή ευτυχώς μάθαμε και πολλά που δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Όταν πήραμε το κύπελο, πάλι δυστυχώς ή ευτυχώς ξεχάσαμε κάποιες καταστάσεις, γιατί ήμασταν πολύ χαρούμενοι και μέσα στην τρέλα μας ξεχάσαμε το τι έχει συμβεί όλο το χρόνο. Αλλά μετά από λίγες μέρες που ηρεμήσαμε, συνειδητοποίησαμε και πάλι το τι έχει γίνει όλη τη χρονιά. Αν ήμουνα στη θέση ενός παίκτη του Ολυμπιακού, θα ντρεπόμουν να κάνω αυτά που έκανα. Mm-hmm. Αυτά βασικά που ζήτησε ο Ολυμπιακός να κάνουν οι παίκτες, δηλαδή mm-hmm. το να μην παίξουν. Если я игрок в эти оба команды, я буду стесняться, за что они попробовали делать, ναι. Понимаешь? Αν ήμουν, λέει, ποδοσφαιριστής αυτών των δύο ομάδων, θα ντρεπόμουν να κάνω αυτό που τους ζητήσανε να κάνουν. Потому что они все делали, кроме играть в футбол. Αυτοί τα κάναν όλα, εκτός από το να παίξουν ποδόσφαιρο. Ναι, οκ.
Έχει μιλήσει και ο ίδιος και συμπαίκτης του για τον Λουτσέσκου, για προτερήματα, για τη δουλειά του. Θέλει να μας πούνε δύο κουβέντες πώς τον ζει, τα πιο σημαντικά τα προτερήματα και ίσως κάποια μειονεκτήματα που θέλει να του αποδώσει. Да, начинайка ки человек. Я у меня отношения великолепные с ним. Я много разговариваю. Мы разговариваем по всё, по жизни, по семье, по футболу. Поэтому когда я думаю, что когда у тебя это и не только я уверен, что другие игроки тоже есть в эти отношения с ним. Он человек очень открытый для тебя излишне, понимаешь? Иногда, например, он меня просит делать один движение, я объясню, почему я не сделал, он понимает, что, почему, но он тоже скажет, что мне надо делать для улучшения, поэтому очень открытый человек, очень хорош. Я чувствую очень рад работать с ним. И как и профессионал тоже, я удивлял, как я удивлял, да? Да. Когда он начал работать здесь, я не узнал, что его качество работы вот так очень хорош, поэтому да. И поэтому тоже мы все выиграли в прошлом году. Это игроки, конечно, играют на поле, но если у нас нет хороших тренеров, мы не можем все сделать. Сделать, да. Сан άνθρωπος θέλω να μιλήσω. Καταρχάς, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ ανοιχτός. Νομίζω ότι έχει με όλους τους ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλές σχέσεις. Είναι πολύ φιλικός με τους ποδοσφαιριστές. Έχει άψογες σχέσεις με όλους μας. Και εγώ προσωπικά έχω μαζί του πολύ καλές σχέσεις. Στις προπονήσεις κάποιες φορές όταν βλέπει ότι κάνουμε κάποιες κινήσεις, μας ρωτάει εμάς τους ίδιους γιατί την κάνεις αυτή την κίνηση και του εξηγούμε και το δέχεται. Κάποιες φορές μας διορθώνει, κάποιες φορές δέχεται και συμβιβάζεται και με αυτό που έχουμε κάνει και εμείς. Από εκεί και πέρα πρέπει να τον ευχαριστήσω για όλα αυτά που έχει καταφέρει με την ομάδα μας, γιατί όταν ήρθε ακούγαμε από όλους ότι πάλι αλλάξαμε προπονητή και πρέπει να συμβιβαστούμε με αυτόν, όμως ενθουσιαστήκαμε όλοι από τις αρχές κιόλας, γιατί έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και η δουλειά του φάνηκε και με τα αποτελέσματα που πήραμε πέρυσι, γιατί κερδίσαμε πάρα πολλούς αγώνες στη σειρά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είμαστε τυχεροί που τον έχουμε σαν προπονητή στην ομάδα μας. Πώς βλέπει το ότι οι δύο πλάγοι back to PAOK, ο ίδιος και ο Βιερίνια, έχουν τόσο σημαντικό ρόλο, είναι τόσο καλοί παίκτες όσο ποιοτικοί, ίσως είναι ηγέτες της ομάδας, δεν είναι σπάνιο να είναι έτσι ηγέτες της ομάδας από τα πλάγια back, να παίζουν εκεί. Да, я, конечно, это хорошо, потому что я все команды, которые играл, я играл тот же самый стиль, но я уже сказал это в другие интервью. Но раньше я никогда играл с один левый, который есть в этой качестве, как Верния. Да, как и Верния. Понял. И первый раз мы, команда, которая играет, начинает все за нас. Атаковать отзади, да? Да, организовать. Я Верния, я очень люблю, человек очень хороший. Очень опытный тоже игрок, который, когда приехал, мы не узнал, что ожидать, потому что человек и чемпион европейский. Да. Да, играл в Германию. Мы не узнал, на какой уровень он будет. И тоже желание, потому что желание, человек уже все выиграл. Да. И когда он приехал, я удивлял, потому что очень, очень серьезный человек, и он хотел помогать, понимаешь. Он играет на
настоящей позиции играет в середине поля, и когда был проблем с защитника, он просил играть в этой позиции, понимаешь? Видно, что человек хочет помогать, и не важно на какой позиции. Поэтому я ему очень уважаю, и дай Бог, мы можем продолжать еще много времени так. Ναι, είναι η πρώτη φορά που παίζει με κάποιον παίκτη ο οποίος είναι στην ανάλογη απέναντι θέση, ο οποίος έχει παρόμοια ποιότητα, γιατί στις προηγούμενες ομάδες δεν υπήρχε κάτι αντίστοιχο, και είναι πολύ όμορφο και το ότι σχεδόν από εμάς, στην ουσία από την άμυνα, οργανώνουμε το να κάνουμε την αντεπίθεση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα, γιατί από εκεί ξεκινά η αντεπίθεση, από την άμυνα. Προχωράμε μπροστά προς το κέντρο και μετά φτάνουμε στη μεγάλη περιοχή της αντίπαλης ομάδας. Ο Βιερίνια είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, έχει κερδίσει πολλά στη ζωή του, και όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν ξέραμε το πώς θα διαχειριστεί και αυτός την όλη κατάσταση, γιατί δεν ξέραμε και τι όρεξη έχει, το πόσο θέλει να προσφέρει στην ομάδα. Είδαμε όμως ότι είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα και ό,τι του ζητηθεί να γίνει. Όπως του ζητήσανε να παίξει στη θέση του σαν μπακ, καθώς όπως γνωρίζουμε όλοι και από την προϊστορία, δεν ήταν η θέση του αυτή το να παίξει στη θέση του μπακ, αλλά ως σαν εξτρέμ. Ελπίζω να συνεχίσουμε μαζί, και εγώ και ο Βιερίνια, να συνεχίσουμε το έργο μας, γιατί θέλουμε να πετύχουμε πολλά μαζί. Είχε το ερωτηματικό Μάτος ή και ποιος άλλος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, αν ένας παίκτης σαν τον Βιερίνια, που έχει κερδίσει πράγματα, ήταν και πρωταθλητής Ευρώπης και έχει κάνει και πορεία και στο Champions League με την πρώην ομάδα του, τι όρεξη θα έχει να προσφέρει στον ΠΑΟΚ. Δεν ήξεραν βέβαια το χαρακτήρα του Πορτογάλου, τη ψυχή και πόσο δεμένος είναι με τον ΠΑΟΚ. Το κατάλαβαν μετά στην πορεία, όταν θυμίζουμε και πέρσι κάποια στιγμή και ο Λουτσέσκου τον έχρισε αρχηγό, βλέποντας τη μεγάλη αξία και της προσωπικότητας και του ποδοσφαιριστή εντός αποδυτηρίων, εκτός, εντός γηπέδων και όλα αυτά. Και πλέον φυσικά όλοι τον αναγνωρίζουν. Έχουμε και βόλι. Διαρκείας και στο βόλι. Είναι μόνο ναι, πανεκκλητσίδες ναι. Πηγαίνετε στο ποδόσφαιρο. Γιατί πέρυσι το βόλι είχε 1000 διαρκείας και παραπάνω. Τώρα θα πρέπει να έχει παραπάνω. Άρα και για τα διαρκείας και για τον παίκτη τον οποίο από τη Βενεζουέλα απέκτησε ο ΠΑΟΚ θα πούμε σε λίγο. Στη δεύτερη ώρα για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 μαζί με Νάλτε Ρέγκο που έντυσε. Καλώς δεν ήμουνα. Ναι. Έντυσε τον συνάλφο στις κοινωνικές εκδηλώσεις που είχε το Σαββατοκύριακο και στο γάμο. Αναφηθούμε βεβαίως στον υπεύθυνο επικοινωνίας της ΠΑΟΚ, τον Κυριάκο Κυριάκο. Τον πρώτο πρόλογο. Τον πρώτο τελευταίο εργένη της οικογένειας. Ποιος άλλος έμεινε. Τον πρώτο τελευταίο εργένη. Ποιος άλλος έμεινε. Να το πω στα. Σε ποια γλώσσα να το πω. Στα ουκρανικά, τα μια που έχουμε συνηθίσει. Παρεξηγήσιμο είναι τα ουκρανικά, δεν είναι. Ναι, ποιος έχει μείνει. Μάλιστα. Αν είναι σε μένα, δεν είμαι στην οικογένεια εγώ. Όπως έγραψε ένας φίλος εδώ πέρα, βγάζω αρνητισμό. Οικογένεια, ρε, πώς δεν είναι στην οικογένεια. Όχι, βγάζω αρνητισμό. Ρε, θέλω το κακό του πάω και εγώ, γι' αυτό μουρμουρίζω. Δεν είμαι στην οικογένεια, άλλοι είναι στην οικογένεια. Τα καλύτερα για τον Κυριάκο και την Πόπη. Να ζήσουν, να ευτυχήσουν με πολλούς απογόνους, πολλά παοξάκια. Αν και η Νύφηλη έχει μια ρίζα, έχει μια. Είναι. Το σόι είναι άρισε. Αυτό δεν είπε ο γαμπρός. Δεν ξέρω. Εγώ ναι. Με την Πόπη δεν έχω μιλήσει για μπάλα ποτέ στη ζωή μου. Δηλαδή δεν ξέρω καμιά πόσο. Ναι, είναι ο πεθερός, πρέπει να είναι άρισε. Αν το πιασε σωστά. Είναι ο χρονών μας ο πεθερός. Αυτό είναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Ω, έστειλε φίλος φωτογραφία από την Τούμπα. Έλα ρε φίλε. Δε σουρά. Δεν τα πάω ξάκια ρε φίλε. Μιλάμε, αυτοί είναι καμιά 100 που περιμένουν έξω από τα γραφεία. Ναι. Α, έχει και μια κυρία με ένα καροτσάκι.
Τι δεν πάει να πάρει και το μωρό τη Γερκία. Που χασμουργέται. Εσύ που χασμουργέσαι μεγάλε εκεί στην καρέκλα. Τι δεν το βρίσκει ενδιαφέρον αυτό που γίνεται. Λοιπόν, είναι μόλις τώρα από την Τούμπα. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας έστειλε φωτογραφία και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στην πρώτη μέρα διάθεση εισιτηρίων τη ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε εισιτήρια και στο Βόλε για το οποίο θα μιλήσουμε με το που επιστρέψουμε. Το ΤΑΠ ΠΑΟΚ ανακοινώνεται από την 3η 10 Ιουλίου. Ξεκινάει η διάθεση διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 18-19. Μαζί ξανά στην κορυφή. Καλούμε όλους τους φιλάθλους να μας στηρίξουν στην προσπάθεια της ομάδας και να ζήσουμε μεγάλες στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Πιο αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας κλπ. Θύρες 3, 8, 13, 18, 50. Τώρα εμείς δεν ξέρουμε όμως τις θύρες στο παρατάκι. Θύρα 3, 8, 13, 18, 50 ευρώ. Θύρα 13, διαζώματα 108, 109, 100 ευρώ. Έχει διαρκείας από 50 ευρώ, 100, 200, 300, 400, 600. Α, και για τους κατόχους κάρτας ανεργίας, το κόστος εισιτηρίου διαρκείας θα είναι στα 30 ευρώ για την κατηγορία white. Εκεί που είναι το άσπρο. Το άσπρο λέει press. Α, έχει εδώ το γήπεδο, ναι. Άρα και εμείς που δεν ξέρουμε τις θύρες του γηπέδου, ακριβώς τα διαζώματα κτλ., τα οποία εντάξει κανείς δεν μπορεί να και απ' έξω, έχετε το γήπεδο για να δείτε πού θα πάρετε διαρκείας για το βόλεϊ. Γιάννη Παρασκευαίδη, εσύ θα πάρεις? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, όπως κάθε χρόνο. Μπράβο Γιάννη. Τι να δεις? Τι να δεις? Να δεις την ομαδάρα που έχουν καταφέρει να κάνουν από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Αυτή δηλαδή μπορεί να θεωρείται και η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών, θεωρητικά? Όχι. Για μένα όχι. Όχι. Όχι, για μένα όχι. Ποια είναι η καλύτερη? Η καλύτερη ομάδα ήταν εκείνη εκεί της πρώτης χρονιάς του Ντάμπλ. Με Κουρνέτα, Γκόμεζ. Κουρνέτα, Γκόμεζ, Γκόμεζ στα καλά του, ναι. Και Σαφράνοβιτς στα καλά του. Γενικά εκείνη η ομάδα δεν νομίζω να υστέρησε κάποιος. Εκεί έπαιξε και ο Αμέρι. Λύσε μας μια πορεία. Ο Φιλίππος που τη φάση ήταν πέρσι? Ο Φιλίππος ήταν ο δεύτερος. Ο Φιλίππος δεν είπες? Ναι. Ο Φιλίππος αναδείχθηκε καλύτερος πασαδόρος στο πρωτάθλημα που έπαιζε. Δεύτερος καλύτερος πασαδόρος. Στη Ρουμανία, ε. Ναι, και μάλιστα θυμίζω ότι στην αρχή δεν έπαιζε. Μετά έπαιζε συνεχόμενα τα παιχνίδια, πήγαινε εξαιρετικά. Αλλά εκεί είχαν μάλλον ένα πρόεδρο ο οποίος αρέσκεται να κάνει τις αλλαγές δια τηλεφώνου. Δεν ξέρω τώρα ποιο κόλλημα είχε με τον Δήμο Φιλίππος. Αλλά ενώ ο Φιλίππος έβγαινε κάθε εβδομάδα με αγωνιστική περαγωνιστική. Έβγαινε MVP, ξαφνικά ξαναβρέθηκε στον πάγκο. Αλλά οι προπονητές τους που ψηφίζουν στο τέλος του πρωταθλήματος και δίνουν τους βαθμούς, είχαν τον Φιλίππος δεύτερο. Σε πρωτάθλημα είπαμε ότι τα budget είναι ψηλότερα από τα δικά μας. Ναι, του Στάνκου η ομάδα είχε 2 εκατομμύρια budget. Μάλιστα. Του κότσου του πάγκου δηλαδή. Και ο Φιλίππος είναι κανονικά στην εθνική ομάδα, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Το θέμα είναι τώρα λίγο... το πότε θα δέσει η ομάδα. Ναι, είμαστε καλά δηλαδή στον Πασαδόρο. Καλά είμαστε. Το μόνο θέμα. Γιατί ο Βάλκες δεν ήταν κακός. Άλλο άμα στους τελικούς ήταν αόρατος. Δεν ήταν κακός, αλλά το Βάλκες πώς να μπεις στη διαδικασία να κάνεις οτιδήποτε με έναν αθλητή, ο οποίος με το που παίρνεις το κύπελλο Ελλάδας την επόμενη μέρα πάει και δίνει τα χέρια με άλλη ομάδα. Με ποιον έχει συμφωνήσει? Έχει πάει στο Βέλγιο. Αλλά το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό, Σταύρο. Δηλαδή παίρνεις το κύπελο με τον ΠΑΟΚ και την επόμενη μέρα πας λες στον ΠΑΟΚ ενώ ξεκινάει τα πλοία. Ξέρετε, έχω πρόταση εγώ από το εξωτερικό και θα πάω εκεί μάλλον. Ναι. Λοιπόν, το πρόσωπο της ημέρας όμως είναι ο Μάρκες. Ναι. Δεν είναι ξεκάθαρο αν μιλάμε για κεντρικό ή για διαγώνιο. Για περιγράψε μας λίγο, γιατί από τα στοιχεία τα οποία είδαμε και στο ΠΑΟΚ 24, ποια είναι η κύρια θέση του? Καταρχάς φέτος ούτε εσύ ούτε ο Σταύρος θα κάνετε καζούρα και δεν θα κράξετε για το σερβίς. Δηλαδή τα τελευταία δύο χρόνια είναι το παράπονό σας στον αέρα ότι δεν υπάρχει σερβίς στο ΠΑΟΚ. Ναι. Να το και καλό σερβίς. Ναι. Ο Ιβάν Μάρκες το έχει αυτό. Δηλαδή έχει το σερβίς, όχι απλά το έχει, το φυσάει να το πω έτσι λαϊκά. Ο κόλτ της ομάδας, ο κ. Στάνκου, ήθελε να πάρει ένα παίχτη για το κέντρο, ο οποίος να έχει παίξει και διαγώνιος και να μπορεί να την παίξει εύκολα τη θέση του διαγωνιού, ούτως ώστε να δίνει και απαραίτητες ανάσες και στον Τζούριτ. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα... Γιατί ο Σακόγλου δεν είναι...
Κωστακόπουλο δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Α, δεν συνεχίζει. Όχι. Το φάγατε το πουλί μου. Δεν είχε ανανεώσει Κωστακόπουλο. Όχι. Δηλαδή ο δεύτερος διαγώνιος θα είναι τώρα ο Μάρκες. Όχι, ο δεύτερος διαγώνιος θα είναι ο Μπούτος. Και άλλη μεταγραφή σημερινή. Ναι, ο Αλέξανδρος ο Μπούτος είχε υπογράψει με τον ΠΑΟΚ πέρσι για 5 χρόνια συμβόλαιο. Είχε δοθεί στον Πίγασο Πολύχνης. Τόσο καλός είναι αυτός. Έχει περάσει 19 χρόνια, τώρα στα 20 πάει. Έχει περάσει από τον Ηρακλή και τον Άρη. Εντάξει, όχι να παίζει όμως πασικός. Τον έκανε ο ΠΑΟΚ συμβόλαιο πέρσι 5 χρόνια και θυμίζω ότι τον είχε κάνει συμβόλαιο και με τον Κολομβιανό, τον Λουκούμι Ρεστρέπο Γούλιαμ, που έπαιζε φέτος στην ομάδα της Ενίκης Αιγινίου. Δηλαδή δεν είναι ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ μόνο παίρνουν πέφτες. Κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, περίμενε, γιατί χάθηκα, νόμιζα ότι συμμετέχω σε σαπουνόπερα. Ποιος είναι αυτός ο Μιλάγκος αντίθεση, ο Μαρτίνες? Ο Λουκούμι Ρεστρέπο Γούλιαμ. Ναι, αυτός. Για, πες το άλλη μία, για να γουστάρουμε. Αυτός ανήκει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Ναι, Λουκούμι Ρεστρέπο Γούλιαμ. Λουκούμι, άκουσα. Με γιώτα. Με γιώτα, Λουκούμι Ρεστρέπο Γούλιαμ και πρέπει να έχει και Αλεξάνδρ στο όνομά του, αυτό δεν το θυμάμαι από έξω όμως. Και είναι, έχει με τον ΠΑΟΚ. Αλεξάνδρ Λουκούμι Εστρέντο Χιμένεθ Περέιρα. Αυτός είναι Κολομβιανός ο Λουκούμι. Και έπαιζε στην δόθηκε δανεικός στον ΠΑΟΚ στην Νίκη Αιγινίου. Πόσο χρόνο? Μπράβο. Πέρσι ήταν 23, τώρα 24. Ακραίος. Και τι είναι αυτός? Ακραίως 2 μέτρα. Ναι, ενώ τώρα τι τον κάνουμε αυτόν? Θα δοθεί πάλι ιδανικός κάποιος. Το δώσουμε στον Χριστοβασίλη και αυτόν, να τι. Έχει ο Πας. Κάτσε ρε παιδί μου. Κέρκυρα. Για τον Μαρκέζ λέγαμε. Ο Μαρκέζ είναι κεντρικός. Είναι παίζει και διαγώνιος. Αλλά μπορεί να παίξει με την ίδια ευκολία θέση διαγωνίου. Με την ίδια ευκολία. Ναι, δεν είναι ότι 13 λεπτά σου βάλαμε, ρε. 13 λεπτά. Πρώτος διαγώνιος στο πάγκο είναι ο Τζούριτς. Ο οποίος παίζει και κεντρικός. Δεύτερος θα είναι ο Πιτσιρικάς, υποθετικά ο Μπούτος, αλλά στην πράξη θα δούμε πολλές φορές και τον, δηλαδή στη διάρκεια του παιχνιδιού, να μπαίνει και ο Μάρκες μπροστά. Για τον Λουκούμι, Χιμένεθ, Περέιρα, και αυτά δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Θα δοθεί δανεικός. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Δανεικός, ναι, τελείως. Ναι. Απλά ο κύριος Στάνκου γνωρίζει καλά τον Μάρκες, γιατί ήταν συμπαίχτης μαζί του όταν έπαιζε ακόμα σαν αθλητής στην ΚΝΑΚ Ροζαλέρε και ήθελε να παίχτη που να μπορεί να παίξει και κεντρικός και διαγώνιος, ούτως ώστε να δίνει και μερικές ανάσεις στον Τζούριτς. Βέβαια βλέπω υπάρχουν και μεμονωμένα μηνύματα που σχολιάζουν την ηλικία του, γιατί ο Μάρκες είναι 37 χρονών. Εγώ τον είδα στο βίντεο που ήταν περσινό νομίζω, αθλητικά είναι πολύ καλά. Μα βγήκε κορυφαίος επιθετικός με τη φανέλα της Sporting Λισαβόνας που πήρε το ποδάσμα. Δηλαδή τι άλλο να κάνει. Επιθετικός τι εννοείς? Επιθετικός, δηλαδή με τους πόντους. Για απίστευτο ως κεντρικό κίνηση. Πόντους και στατιστικά, έτσι, όχι έβαλε 400 πόντους. Ως κεντρικός. Ως κεντρικός, έπαιξε και διαγώνιος. Δεν παίζει το παιχνίδι, δεν παίζει το κλασικό το παιχνίδι του κεντρικού. Ναι. Σε κίνηση είναι, διαγώνιες κινήσεις, κάνει, βγαίνει από εδώ, δεν είναι ο στατικός πηδάω. Ναι, δεν είναι φοβερός στο μπλοκ πάνω, δεν είναι φοβερός πάνω στο μπλοκ, τόσο φοβερός. Ναι, αλλά έχουμε δύο κεντρικούς, 2-5. Ακριβώς. Εντάξει, είναι μια πολύ καλή κίνηση που λύνει και τα χεριά, γιατί και ο Τζούριτς χρειάζεται το δικό του χρόνο στην αρχή λόγω της προσαρμογής. Μην ξεχνάμε ότι η ομάδα επιβαρύνεται και με 3 έξτρα ταξίδια αν καταφέρει να φτάσει μέχρι στους ομίλους του Champions League. Εγώ με τις φετινές κινήσεις συνολικά, άμα θέλετε να σχολιάσουμε, βλέπω ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ όχι απλά είχαν σχεδιασμό, είχαν έτοιμη όλη την ομάδα στο μυαλό τους το ποιους θέλουν και ποιους θα προχωρήσουν τις επαφές. Είδαμε ότι τα λάθη που έγιναν όχι μόνο πέρσι αλλά πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια, ότι όλα αυτά δεν ήταν ότι τα κάνανε και δεν θα σκεφτόντουσαν ότι έχουν κάνει λάθη. Και νομίζω ότι ξεκάθαρα φέτος δεν υπάρχει δικαιολογία για να δοθούν κάτω από 2.000 διαρκείες. Έχετε θέσει ως επίσημο στόχο. 300, φέτος πρέπει να δοθούν τουλάχιστον 2.000. Ναι. Το επίπεδο του Γκόρτσανιουκ. Πώς μπορείς να το έτσι οριοθετήσεις? Είναι για τρίτος. Ναι, είναι έχει μέρα Σαφράνοβιτς και αυτός. Είναι για τρίτος. Απλά το, από τον Ολλανδό τον περσινό. Ο Γκιόν ήταν πιο εκρηκτικός στην επίθεση. Ναι. Ο Γκόρτσανιουκ είναι λίγο πιο συρροπημένος και στα δύο. Μάλιστα.
Απλά, εντάξει, τώρα όλα αυτά θεωρητικά. Άμα δεν ξεκινήσουν οι προπονήσεις, να τους δούμε λίγο πόσο θα χρειαστεί να δεθούν σαν ομάδα. Εντάξει, απλά το μελανό σημείο του ΠΑΟΚ στα λόγια υποθετικά είναι υποδοχή. Δηλαδή τώρα είναι πολύ καλό με διαγώνιο. Είναι πολύ καλό στο μπλοκ, πολύ καλό σε σερβίς. Αυτό ακριβώς. Ο Λίπερο Εφρεμίδης. Καλός είναι στην υποδοχή. Καλός είναι ο Εφρεμίδης. Ανακυκλώνονται τα Λίπερο, ε. Ναι. Εμείς δεν είμαστε αθλητές, Λίπερο θα παίζαμε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι αν ο Σαφράνοβιτς είναι ο Χριστός Σαφράνοβιτς που δεν πήγε πολύ καλά, τότε πάω και έχει πρόβλημα. Αν ο Σαφράνοβιτς είναι καλά όμως υγιής και είναι ο Σαφράνοβιτς που γνωρίζει όλος ο κόσμος, τότε πάω και το ακλώνει το φαβορί. Γιατί ο Χιμένετ ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι παίκτης που έχει στο μυαλό του πρώτα την υποδοχή. Ναι. Χρειάζεται βελτιώσει ένα 10% τώρα και εντάξει. Ένα 10%. Ο Καλμαζίδης έλεγε από την επίθεση παίρνει στα μάτς. Θυμάμαι εγώ. Ο Καλμαζίδης. Έτσι έλεγε, ναι. Η επίθεση είναι και υποδοχή, φίλε. Πώς θα στο δώσει η επίθεση. Στο ρένα τον Πασαδόρο η επίθεση και από το ταλέντο του διαγωνίου. Για μένα το κλειδί από αυτά που βλέπω είναι ο Φιλίππος. Αν ο Φιλίππος είναι σε υψηλό επίπεδο, όλα καλά. Ο σημερινός είναι παιχτάρα. Εγώ κάτσε ένα 13 λεπτά βίντεο. Μα έχει καταρχάς το τρομερό σερβίς που έχει, έχει εκρηκτικότητα. Είναι λίγο μουρλός με την καλή έννοια αυτό το χειμένο στο παιχνίδι του. Δηλαδή προτιμώ να έχω έναν τέτοιο παίχτη που να έχει λίγο τρέλα και να κάνει και 2-3 λάθη παραπάνω, παρά να έχω τον Βάλκερς που ναι μεν ήταν ένας παίχτης που το βόλι το έπαιζε στα δάχτυλα, αλλά ήταν άνευρος. Άνευρος Ευρωπαίος. Ναι. Ωραία. Γιάννη και αύριο πολλά περισσότερα. Για αυτή την έκλεισε ομάδα η οποία έκλεισε. Έκλεισε. 2 Ιουλίου έκλεισε το ρόστερ του Βόλι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στο. Άντε, ευκαιρία να ανοίξει το ποδοσφαίρο. Ναι. Τώρα θα κλείσω και το ρόστερ του Χάντμπολ και μετά θα ασχοληθώ και με τα. Στο Χάντμπολ είστε τιμωρία με αυτό που κάνετε φέτος. Τιμωρία. Στο Χάντμπολ. Τιμωρία. Για τον Τζίλι. Όχι, δεν τάστο που λένε μου. Πήγε, πού πήγε αυτό. Στον Ολυμπιακό. Πήγε Ολυμπιακό, ε. Εντάξει, ο Τσίλης όμως να πούμε και κάτι. Γιατί κανείς δεν ξεχνάει τα πόσα πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Ο Τσίλης ήταν 7 χρόνια στο ΠΑΟΚ, φοιτητής ήταν εδώ πέρα, τελείωσε τη σχολή, συνέχισε εδώ πέρα να μένει για τον ΠΑΟΚ, πήρε η ώρα να κάνει κάτι στη ζωή του. Στη ζωή του δουλειές εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν έχει, αναγκαστικά το παλικάρι να πάει στην Αθήνα. Είναι εντάξει. Του βρήκαν και δουλειά αυτό λες. Α, δεν το ξέρω αυτό, αλλά δεν αποκλείται. Εδώ έχει δουλειά σε άλλους, αυτή, σε άλλους βρήκαν. Δεν θέλω να πω τώρα, ναι, τώρα ναι, στον αέρα, αλλά για άλλες μεταγραφές Ολυμπιακός έχει κάνει μέχρι και μετακίνηση σε Δήμους τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή ένας μπορεί να δούλευε στο Δήμο, λέω εγώ, του Κιλικής και για να πέσει στον Ολυμπιακό πήρε μετάθεση. Ναι. Ωραία. Γιάννη και αύριο πολλά παραπάνω. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Πασταθόπουλος είναι στο Λονδίνο για να υπογράψει, να κλείσει αυτή η μεταγραφή για τον Έλληνα. Μάλλον καλύτερο ποδοσφαιριστή. Ε, δεν είναι. Είναι ο πιο top από όλους μαζί με τον Μαρουνά αυτή τη στιγμή. Για να πάει στην Arsenal για 20 εκατομμύρια. Για το φιλικό του ΠΑΟΚ στις 6 θα είμαστε στο στούντιο να σχολιάζουμε μαζί παράλληλα με το παιχνίδι της Βραζιλίας με το Μεξικό που θα είναι στο δεύτερο ημίχρονο εκείνη την ώρα. Όλοι ΠΑΟΚ θα βλέπουμε. Όλοι ΠΑΟΚ θα βλέπουμε. Εννοείται ποια Βραζιλία. Με τον Νεϊμάρ να τρακέρνει. Άσε τώρα. Ρε. Και το Μεξικό τι, Τσιλιπιπί, όλο το Μεξικό. Μεξικό έτσι είναι loser. Τσιλιπιπί, ε. Είναι λίγο loser αυτή. Και οι Κροάτες σχέστηκαν λίγο χθες, είναι η αλήθεια. Μήπως κλάταραν. Δεν παίξαν τίποτα, φίλε. Μήπως κλάταραν. Αλλά πέρασαν με το Σούμπατς να είναι εκπληκτικό στα πέναλτι. Φοβερίες εκτινάξεις. Με αυτό το κορμί άμα βρεις γωνία. Εσύ του Έριξεν το πρώτο είναι πολύ καλό. Ναι, ναι, ναι. Είναι σαν του Γκέκα με την Κωνσταρίκα που το έβαλε ο Νάβας. Καλό πέναλτι, πραγματικά, αλλά. Πιο καλό. Πιο καλό, αλλά ο άλλος είναι 2 μέτρα και έχει ελαστικότητα. Δηλαδή, όταν έκανε τον Μπλονζόν, όταν πίστη, γιατί αυτός διάλεγε πλευρά, δεν περίμενε. Ναι, ναι, ναι. Διάλεγε πλευρά. Όταν διάλεγε πλευρά, κάλυπτε όχι μόνο τη γωνία και το out μπορεί να πιάνε. Ο Σμά έχει στη Λίβερπουλ, δεν μπορεί να κάνει καριέρα μεγάλη. Δεν πιστεύω ότι είναι top. Δεν είναι top. Δεν πιστεύω ότι είναι top. Είναι πολύ δουλευταράς. Αν θα έπαιρνε. Η μεγαλύτερη μαγεία του Σμάχελ είναι ότι έχοντας από πάνω το κεφάλι του την οντότητα του πατέρα του, κατάφερε να πάει σε elite επίπεδο. Για μένα αυτό είναι η απόλυτη μαγεία. Όπως και να το κάνεις. Ο τερματοφύλακας που θα σώσει την Λίβερπουλ, νομίζω, ναι,
νομίζω ότι είναι ο Όμπλακ. Εντάξει, ξέρω πολύ. Αλλά ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Ο Νάβας δεν φεύγει τη Ρεάλ. Φεύγει. Εμένα ένας που μου άρεσε πολύ τον πήρε δεύτερο η Ιουβέντους. Τον Περίν. Τερματοφυλακάρα. Ποιος ο? Ο Περίν. Απίστευτος τερματοφύλακας. Ναι. Εγώ που ξέρω όταν παίζει ο Περίν. Ε? Πού παίζει αυτός? Αυτός έπαιζε στην Τζένοα νομίζω. Ή Σαμπτόρια. Με μαλλιά ένας. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Εντάξει, ξεντάξει. Πήγε σε τόπο επίπεδο κι αυτός. Η Γιουβέντους ποιον πήρε? Πήρε. Όχι, το Σέσνη έχει και αυτόν, έφυγε ο Μπουφόν. Πήρε αυτόν. Αυτόν πήρε η Γιουβέντους. Ναι, ναι. Μάλιστα. Εντάξει. Οι Γερμανούς θεματοφύλακες μακριά, δεν υπάρχει κανείς. Γελάει ο κόσμος. Έτσι όπως είναι η Αγγλία. Τι να πω τώρα. Δηλαδή είναι... Δεν κινείται η Λίβερπουλ, δεν ακούστηκε κάτι. Τι δεν ακούστηκε, τον κοιτά, δεν πήρε. Θεματοφύλακα. Αν θεματοφύλακα, όχι. Ο Μπουφόν υπέγραψε την Παρί. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Το χάσα αυτό. Λοιπόν, κλείνουμε. Ο Τζέιμς υπέγραψε, ντύθηκε στα κίτρινα. Ο Λεμπρόν. Ναι. Εντάξει, κορυφαία είδηση. Τώρα τι να λέμε. 154 εκατομμύρια. Είναι μια ομάδα μόνος του. Ο ορισμός όμως. Κοίτα, οι Λέικες καιρό τώρα έχουν χαμηλό σαλαρικά για να δημιουργήσουν συνθήκες. Τώρα θα ετοιμάσουν αντεπίθεση γιατί οι νέες γενιές δεν ξέρουν τι είναι οι Λέικες. Δεν έχουν ζήσει τους Λέικες. Τώρα οι Λέικες άμα ξεκινήσουν, πήρε και τον τέτοιον, και τον Στίβενσον. Παράλληλα, που σκοτωνόταν με τον Τζέιμς όλα τα παιχνίδια. Διαρκείες ουρές. Για τις επόμενες χρονιές, για φέτος. Αυτά από εμάς με ΠΑΟ 24 τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.